Πώς το λέγει ο άλλος, 10 χιλιάρικα δίνω όποιος πάει να τηγανίσει ένα κιλό πατάτες. Α, ναι. Πραγματική ιστορία αυτή. Αυτή κι αν είναι ιστορία. 10. Όχι, τώρα αυτός έδινε. Ναι. Πρόσφατο ήταν τώρα αυτό. Και λέει 100 ευρώ στο καφενείο τώρα η κουβέντα. Ε. Το λένε τώρα δυνατά για να ακούσει ένα που ήταν πιο πέρα. Λέει 100 ευρώ θα δώσω σε όποιον πάει στο νεκροταφείο 12 η ώρα τη νύχτα να τηγανίσει ένα κιλό πατάτες. Απάνω στο μνήμα δεξιά μόλις μπαίνουμε. Απού είναι άδειο. Δεν έχει νεκρό. Τα ακούει λοιπόν ο άλλος. Λέει εγώ μωρέ θα πάω. Εγώ θα πάω. Ναι. Λέει δεν φοβάσαι. Λέει εγώ μωρέ θα φοβηθώ. Εγώ μωρέ. Κάπου δεν εφοβήθηκα στον πόλεμο. Και θα φοβηθώ το νεκροταφείο. Εντάξει, να το το κατοστάρικο. Το δίνω του καφετσία, μα πας. Το έχεις. Πήγαν λοιπόν και μπήκανε δυο πιο μπροστά. Μέσα και έτσι και πάσανε με τις πλάτσες και είχαν αφήσει μια καραμάδα καμιά δεκαριά πόντους και κατά τις 12 παρά, να τον τον άλλο βαστούσε τις πατάτες τις καθαρισμένες, ένα γκαζιαράκι που το... το πετρέλαιο, θυμάσαι, ναι. Την κουτάλα, το λάδι και πάει, ανάβει το γκαζιαράκι εκεί, ανάβει, βάνει το τηγάνι, βάνει το λάδι, βάνει τις πατάτες. Θα ανακάτωνε και με την κουτάλα. Πότε. Μόλις περάσαν 15 λεπτά περίπου. Και σε μια πατάτα. Να δει αν είναι έτοιμη. Αν έχουν ψηθεί. Και εκείνη την ώρα βγάλανε και οι δυο τα δαχτυλιά του Σέτζε Όξο. Και λέει δώσε μας και εμάς μια. Και όπως βαζούσε την κουτάλα τους είπες μια. Το ζεμπέζει μια στα δαχτύλια, λέει και στο διέλο να φάω εγώ πρώτα. Και μετά εσείς. Να μην σας ελούσα με το λάδι το καυτό. Και τρυπώξανε λέει μέσα και δεν ξαναμιλήσανε μέχρι να φύγει.